Στο σημείο αυτό είναι που εγώ πρέπει να φέρω τα κεράσματα τώρα και το κρασί. Κοιτάξτε που είμαι με άδεια χέρια. Το μικρόφωνο θέλω λιγάκι για να μας πούνε οι Αρίωνες πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορούν να σας βρούνε οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να σας έχουν είτε στο φανό, τους τώρα την Κυριακή, είτε σε κάποιο μαγαζί. Λοιπόν, σε μαγαζί τώρα δεν έχω κάτι στο νου μου, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Πού μπορούν να σας βρουν όμως, κοράτε μπορούν να μας βρούνε πρώτα απ' όλα από νεαρές ηλικίες και πάνω που ασχολούνται πιο πολύ με το Facebook. Μπορούν να μας δουν στο Facebook. Έχετε... Με ελληνικούς χαρακτήρες, ορχήστρα Αρίωνες. Παραδοσιακή ορχήστρα Αρίωνες. Παραδοσιακή ορχήστρα Αρίωνες στο Facebook, λοιπόν, με ελληνικούς χαρακτήρες. Και υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορούμε να δώσουμε. Θα σας δώσω του Φώτη, γιατί αυτό θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Για να δείξουμε το Φώτη. Εκτός και αν θέλετε να σας δώσω το δικό μου. Υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε, δώστε τα εσείς. Είστε ελεύθερα, παιδιά. Είστε και μικρά ελεύθερα είστε. Τώρα όμως θα έχουμε τα τυχερά. Φώτης. Ο Φώτης. Το νούμερο 3. Ο Φώτης, λοιπόν, με το μοφ που κάμισο. Ναι. Το Φώτη, ο αριθμός είναι. Να το πω αργά, να το. Έτσι. 698-5643-618. 698, λοιπόν, 5643-618. Και να σας δώσω και το δικό μου για όσες ενδιαφέρονται. Για όσες ενδιαφέρονται στο νούμερο. Το νούμερο 1, ο Χάρης. Ο Χάρης, λοιπόν, βλέπετε. 693-48-25-005. Το γράψαμε Γεωργία. Πολύ ωραία Γεωργία. Για όσες λοιπόν και όσες ενδιαφερόσαστε τόσο για τα μουσικά ταλέντα που έχουν τα παιδιά όσο και για τα υπόλοιπα ταλέντα, δεν ξέρω εγώ τι να πω, θα το κάνουμε και, και χρυσοκουφέτο εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί όχι. Παραδοσιακή ορχήστρα Αρίωνες από την Σιάτιστα με μια πολύ μεγάλη ποικιλία τραγουδιών και ακουσμάτων που μπορούν να έχουν όσοι σας επιλέξουν. Και Τολή, θα χρειαστούμε και τη βοήθεια των παιδιών. Θα πρέπει λιγάκι να μας πεις τώρα τι σημαίνει η στολή που επιλέγουν κυρίως οι γυναίκες, γιατί όχι οι άντρες. Γιατί, κοίτα, μπορεί να συνδυαστεί και με τους άντρες, γιατί κάποιοι άντρες δίνονται και γυναίκες, οπότε κυρίως. Με βάση αυτές τις στολές θα δούμε. Να δούμε λιγάκι τι σημαίνει, γιατί τώρα θα ντυθούμε στο τελευταίο τρίμερο της αποκριάς. Θα έρθει και ο ξένος ο κόσμος, θα έρθουν και οι τουρίστες μας εδώ πέρα, θα μεταμφιεστούν και αυτοί. Να καταλάβουμε μόλις θα δούμε μεταμφιεσμένο ή μεταμφιεσμένη, τι ψυχολογία έχει. Όταν κάποια λοιπόν ντυθεί κάποιο σεξι χαρακτήρα, για παράδειγμα σεξι καμαριέρα, σεξι κάτι άλλο, τι σημαίνει. Μπορείς να μαντέψεις. Να πούνε οι κύριοι πρώτα τι σημαίνει. Τι σημαίνει όταν κάποιος ντύνεται ένα σεξι χαρακτήρα. Χαντούμς. Δηλαδή βγάζει, βγάζει μπούτι, βγάζει στήθος. Χαντούμς το είπαμε. Τι δουλειά μου εσύ Χαντούμς. Δεν ξέρω τι είναι, το κρατάω. Το κρατάω. Από εδώ έχω και μία απάντηση. Κρύβει κάποια αποθυμένα, τι, όταν θέλει να δείξει πολλά κάποια. Αυτό, αυτό. Ποιο. Κρύβει κάποια αποθυμένα. Κρύβει κάποια αποθυμένα. Τα αποθυμένα θα βγουν στη φόρα. Δηλαδή και οι άντρες που δίνονται γυναίκες το έχουν αποθυμένο. Δεν ξέρουμε. Το κρατάω και αυτό. Τι λέει η έρευνα. Σημαίνει πως αυτή η κοπέλα έχει βαρεθεί να είναι συνέχεια το καλό κορίτσι. Και θέλει λίγο την ανάγκη, έχει την ανάγκη να έχει στραμμένη την προσοχή πάνω της. Και θέλει να αναδεικνύει την σεξουαλικότητά της. Και να δείξει τη θηλυκή πλευρά της χωρίς ανοχές. Σου λέει σήμερα. Αυτό είναι. Θα τα δείξω όλα και χωρίς ανοχές. Και γιατί δεν με παρεξηγεί και κανένας. Ναι. Πάμε τώρα στο επόμενο. Δεν πηγαίνει και πιο κάτω η φούστα. Τι να κάνω. Πάμε στο επόμενο. Μήπως μας βολέψει καλύτερα. Λοιπόν. Τι νιώθει μια γυναίκα όταν ντυθεί ένα άσχημο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, μια άσχημη μάγισσα ή κάποιο τέρας. Κάτι άσχημο. Τι σημαίνει αυτό. Το αντίθετο δηλαδή. Ο στράτος. Δεν ξέρω. Γιατί ντύνονται άσχημες οι γυναίκες. Είναι πιο απελευθερωμένες, έτσι δεν έχουν κόμπλεξ. Μπορεί και Πώς τι, έχω κάτι από εδώ. Το αντίθετο του Χαντούμς. Αυτό τσαλακώνεται. Ναι, πολύ σωστά. Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Μπράβο. Το ίδιο και οι άντρες όταν ντύνονται έτσι. Ναι, αλλά έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση κάποιος. Καταλάβατε τις άσχημες λοιπόν που έχουν αυτοπεποίθηση. Μην τις κοιτάτε αυτές με τα κοντά. Πάμε στο επόμενο. Όταν κάποια θέλει να ντυθεί κάτι σε νεράιδα, σε πριγκίπισσα, τι σημαίνει αυτό.
Ότι δεν περνάει καλά τώρα. Αυτό και σημαίνει. Και φαντάζεται ότι είναι ρομαντική. Άνα, μπράβο. Το έχω. Έχει ρομαντικότητα, έχει αγνότητα. Θέλει όλα να είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρα, απλά, σε έναν ονειρικό και μαγικό κόσμο. Το ίδιο και οι άντρες που δίνονται νεράιδες και πριγκίπισσες. Αυτό δεν νομίζω. Αυτοί χάνουν τα καλύτερα. Αυτοί έχουν πρόβλημα. Αυτοί έχουν πρόβλημα, αλλά κρατήστε το. Και πάμε και στο τελευταίο τόλι μου. Λοιπόν, όταν κάποια γυναίκα θέλει να ντυθεί κάποιο υπερήρωα. Α, Superman, Bad Woman και τέτοια. Catwoman, ναι, και τέτοια. Ναι. Αυτό. Τι σημαίνει τώρα. Έχουμε αυτό. Κάποια πρόβλημα. Είναι αντρογυναίκα. Αυτό είναι μόνο όταν θέλει να ντυθεί Superman. Και άμα θέλει να ντυθεί Πιλικρίνος, τι γίνεται. Είναι ο Πιλικρίνος, δεν ξέρω, ούτε εγώ. Όχι. Νομίζω εκείνος του είπε νωρίτερα ότι έχει πλάρι αρσενικό. Αλλά άμα πας στα γουμάρια... Ναι, αρσενικό πλάρι είναι ο Πιλικρινός. Δεν διάβαζες μικρό καμπόι. Ναι, μα αφού καμπόησα είμαι, δεν διάβαζα μικρό καμπόι. Καμπαλούσε μικρό καμπόι. Πιλικρινός. Ωραία. Πάρε και πίπτο. Τον πιπίτο. Λοιπόν. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Σημαίνει ότι θέλει να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. Έχει μια δύναμη και θέλει να προβάλλει το δυναμισμό και την ανεξαρτησία της με μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Το ίδιο και ο άντρας. Θέλει να τη δείξει. Ναι, θέλει να δείξει δύναμη και αυτά. Ωραία, πολύ ωραία. Ξέρουμε αυτή τώρα. Αυτή ήταν η έρευνα, ναι. Οπότε όταν δούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο κάποιον ντυμένο, κάποια κοπέλα ντυμένη με ένα χαρακτήρα, περίπου ξέρουμε και το χαρακτήρα. Τι είναι η κοπέλα, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε. Αν δούμε μια γυναίκα ντυμένη άντρα, τι κατηγορούμε να δούμε. Άμα έχει ντυθεί άντρας. Όχι, γιατί ο τραγουδιστής από εδώ λέει κάποιο τραγούδι και λέει από κάτω αυτή είναι από πάνω εγώ. Έτσι με σπειράζει άμα πάμε από κάτω εμείς και από πάνω αυτή. Ποια είναι η διαφορά μας. Καμιά διαφορά. Αλλάζουν τη ρόλη. Εκεί παίρνεις όμορφες γυναίκες. Κύριε Τριαντάφυλλε. Η Τασούλα βλέπει να εκπομπεί απευθείας τώρα. Η Τασούλα. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι, λοιπόν, μιας και το έφερε και κουβέντα, να πούμε έτσι δυο... Ένα προλαβαίνουμε, δηλαδή. Δύο σίγουρα. Πόσα θέλει. Τρανά ή μικρά. Μικρά. Από τα καλά ή από τα άλλα. Από τα καλά. Να καθίσουμε μαζί, να ακούμε τα τραγούδια. Ηλιουμτή, αηλιουμτή, αργήσες να βγεις. Αργήσες να βγεις να βασιλέψεις, μαύρα μάτια να γνατέψεις. Να βγεις να βασιλέψεις, μαύρα μάτια να γνατέψεις. Ήλιος μητά, ήλιος μητά, στραμαλώνει. Ήλιος μητά, ήλιος μητά, στραμαλώνει. Ήλιος με το φεγγάρι, χαϊδό μου ποιος θα σε πάρει. Ήλιος με το φεγγάρι, χαϊδό μου ποιος θα σε πάρει. Ήλιος με τον αυγερίνο. Ήλιος με τον, ήλιος με τον αυγερίνο. Ήλιος με το φεγγάρι, χαϊδό μου ποιος θα σε πάρει. Ήλιος με το φεγγάρι, χαϊδό μου ποιος θα σε πάρει. Μπράβο. Γεωργία, κι άλλο. Ναι, κι άλλο. Και ένα παππούς να πει τώρα. Πεντιάδε, μπρε, μπρε, μπρε. Πέντε αδέρφια ήμασταν. Πέντε αδέρφια, μπρε, μπρε, πέντε αδέρφια ήμασταν. Πέντε αδέρφια ήμασταν κι τα πέντε παλάβα. Πέντε αδέρφια ήμασταν κι τα πέντε παλάβα. Εγώ ημάνω στα σκάλα, εγώ ημάνω μικρότερος. Εγώ ημάνω στα σκάλα, εγώ ημάνω μικρότερος.
Εγώ ήμαν ο μικρότερος κι απ' όλους παλαβότερος. Εγώ ήμαν ο μικρότερος κι απ' όλους παλαβότερος. Με στείλαν μπρε μπρε μπρε, με στείλαν να πάω στο μήλο. Με στείλαν μπρε μπρε μπρε, με στείλαν να πάω στο μήλο. Με στείλαν να πάω στο μήλο, με τη θιά μου τη βασίλο. Με στείλαν να πάω στο μήλο, με τη θιά μου τη βασίλο. Άιντε κυρθινή στα σκάλα, άιντε κυρθινή σειρά μ' να λέσω. Άιντε κυρθινή στα σκάλα, άιντε κυρθινή σειρά μ' να λέσω. Άιντε κυρθινή σειρά μ' να λέσω, μα η βασίλου δε μ' αφήνει. Άιντε κυρθινή σειρά μ' να λέσω, μα η βασίλου δε μ' αφήνει. Σμπρώξε αυτή, μπρε μπρε μπρε, σμπρώξε αυτή και σμπρώξε εγώ. Σμπρώξε αυτή, μπρε μπρε μπρε, σμπρώξε αυτή και σμπρώξε εγώ. Σμπρώξε αυτή και σμπρώξε εγώ, που κατά αυτή που πανίγω. Σμπρώξε αυτή και σμπρώξε εγώ, που κατά αυτή που πανίγω. Εντε όπως τον αρέσει τον καθένα. Τέλεια, υπέροχα. Και κάπως έτσι θα πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Αθανάσιος, Φανός Αϊθανάση, Άννα Μα... πολύ φέτος. Πώς? Φοριέται πολύ φέτος ο Αϊθανάσης. Φοριέται πολύ φέτος ο Αϊθανάσης. Στην Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, όλοι στο κεντρικό άναμα του Φανού, μετά την μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση, ο λόγος στην παραδοσιακή ορχήστρα Αρίωνες από τη Σιάτιστα, με χορό και για το κλείσιμο, σε πολύ λίγο.
Στη Σιάτη τον φτάσαμε χορεύοντας. Μουσική παραδοσιακή ορχήστρα από τη Σιάτη στα Αρίωνες και φυσικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος και Φανός του Αγίου, του Αγίου Αθανασίου. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πάρα πολύ. Τόλοι, κυρίες και κύριοι, καλή αποκριά να έχουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι από την μετάδοση, την παρουσίαση της κεντρικής παρέλασης της αποκριάς. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα.